κυρίες και κύριοι, στην παιδεία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Οπότε στην πράξη θα το δούμε. Εν τω μεταξύ, πάμε λίγο σε ένα πρόσωπο το οποίο σίγουρα ήταν ένα από τα βασικά πρόσωπα των εκλογών. Μιας και στην παραδοσιακή του εκλογική έδρα έχασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος από το Βασίλη Λεβέντη, που συγκέντρωσε περίπου 3.000 ψήφους παραπάνω από το Πασόκ. Ειδικότερα, το Πασόκ συγκέντρωσε 4,09% στην παραδοσιακή περιφέρεια του κυρίου Βενιζέλου, ενώ η Ένωση Κεντρών συγκέντρωσε ποσοστό 5,12%. Η νίκη του κόμματος του κυρίου Λεβέντη αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις των εκλογών, παρόλο που δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Ο κύριος Λεβέντης έχει χαρακτηριστεί από πολλούς γραφικός έως και προφητικός, προβλέποντας πολλά από τα οικονομικά και πολιτικά δεινά που περίμεναν την Ελλάδα χρόνια πριν μέσω των τηλεοπτικών του εκπομπών. Ωστόσο, φαίνεται πως εν τέλει και εν έτη 2015 κατάφερε να πείσει ένα ικανό μερίδιο Ελλήνων. Να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Λεβέντη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον πρόλογό σας. Όμως που είπατε ότι με χαρακτηρίζουν γραφικό κάποιοι, γραφικό με χαρακτήριζαν τα επιτελεία των κομμάτων. Έτσι. Επειδή έλεγα τα έσχη τους και τις κλεψιές τους. Γι' αυτό και έβαλα και δίπλα και προφητικό, ναι. Διότι πολλά από αυτά που λέτε... ανθρώπους σαν τον Μητσικώστα να με σατυρίζουν και λοιπά. Δηλαδή το γραφικό δεν το χαρακτήρισε ο κόσμος. Ο κόσμος αποδεχότανε των κομματικών επιτελείων των άλλων κομμάτων τις απόψεις. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος, κύριε Πρόεδρε, σας έχει χαρακτηρίσει προφητικό και ειλικρινέστατο. Δηλαδή πολλά από αυτά που λέγατε πράγματι... Όταν μελετούν τι είχα πει, βλέπουν ότι επαληθεύομαι. Ήταν αλήθεια, ναι. Και δεν είμαι προφητικός με την έννοια του προφήτη. Είμαι προφητικός πάνω στην πολύ απλή σκέψη ότι σε ένα καθεστώς που όλοι θέλουν να πάνε στο δημόσιο τα παιδιά τους. Ακόμη και οι καθαρίστρες δεν θέλουν να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα, είδατε. Θέλουν στο δημόσιο να δουλέψουν. Γιατί άραγε? Γιατί έχετε δει καθαρίστριες του ιδιωτικού τομέα να κάνουν τόσες διαδηλώσεις έξω από κάνα υπουργείο? Όχι, μόνο καθαρίστριες του δημόσιου. Είναι οι λεγόμενες χρυσές καθαρίστριες. Λοιπόν, επειδή χαλούσαμε τη συνταγή κάποιων κομματικών εγκαθέτων και επιτελείων, γι' αυτό μας ρίξαν τη ρετσινιά του γραφικού, νομίζοντας ότι έτσι γλιτώνουν από μας. Εγώ θέλω πάντως... Ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου και τα κόμματα έγιναν αναξιόπιστα. Βάζει και ο κόσμος στις κασέτες τι είχα πει περί κομμάτων και περί Ελλάδος από το 1990 και διαπιστώνουν ότι ένας ταπεινός άνθρωπος έλεγε την αλήθεια και γι' αυτό τον χτύπαγαν των διαφόρων ειδών οι εγκάθετοι και οι πληρωμένοι. Κύριε Λεβέντη, τώρα με το νέο σχήμα το κυβερνητικό, ποια είναι η δική σας αίσθηση, τι είναι αυτό το οποίο και εσείς τα λέγατε για όλα αυτά? Ότι θα καταρρεύσει πολύ σύντομα, πολύ συντομότερα από ό,τι φαντάζεστε. Γιατί κάθε σχήμα που βασίζεται στο ψέμα και στις παροχές, αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει, έτσι. Ναι, το λέει η λογική. Αυτοί αρχίσαν να κάνουν υποσχέσεις και παροχές με άδεια ταμεία. Οπότε είναι θεότρελοι. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά από πού θα βρει τα λεφτά? Και τώρα με πήρε από τον Βόλο ένας υποψήφιος, συγγνώμη για ένα κρυολόγημα που έχω, και έχω μιλήσει πάρα πολύ σε τηλεοράσεις, γιατί ξυπνήσαν όλοι τώρα μετά το αποτέλεσμα. Πρώτα κανείς δεν μου έπαιρνε συνεντεύξεις. Λοιπόν, και με πήρε από τον Βόλο και λέει, διαδίδουνε ότι το ΣΥΡΙΖΑ θα βρει λεφτά από τον Πούτιν. Ναι, θα πάθουμε ό,τι έπαθε η Κύπρος. Αν περιμένει ο Τσίπρας να του δώσει λεφτά ο Πούτιν, θα πάθει η Ελλάδα, θα πτωχεύσει και θα καταρρεύσει, ιδιαίτερα αν συγκρουστεί με τις Βρυξέλλες, θα πάθει η Ελλάδα ό,τι έπαθε η Κύπρος. Θα ζήσουμε μια καμπάνια έτσι αντιευρωπαϊκή, θα αρχίσουμε να βρίζουμε τη Μέρκελ και τους Ευρωπαίους, και στο τέλος θα μείνουμε στο δρόμο. Θα φύγουμε εμείς από το ευρώ και θα είναι η Τουρκία και η Αλβανία έτοιμες να μπουν. Και μετά από 5-10 χρόνια η Τουρκία θα είναι στο ευρώ και η Αλβανία, και οι Έλληνες, επειδή είχαν τρελούς πολιτικούς που, και απατεώνες που υπόσχονται, θα είναι τριτοκοσμική χώρα οι Έλληνες. Κύριε Λεβέντη, πραγματικά, επειδή έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όλα αυτά που λέτε, θα έχουμε δυνατότητα να σας προσκαλέσουμε. Εγώ να σας πω... Αλεξανδρούπολη, που είστε σοβαροί άνθρωποι, γιατί η τηλεόρασή σας φαίνεται μέχρι τις Σέρες.
σε όλους τους νόμους Καβάλα, να παρακολουθούν την όμορφη αυτή τη τηλεόραση, γιατί όποτε έρχομαι στα ξενοδοχεία. Μα είμαστε περιφερειακό κανάλι. Και καλό κανάλι, σοβαρό, γιατί το έχει ιδρύσει άνθρωπος. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευαισθησίες και το γνωρίζω εδώ και 20 χρόνια, 25, τον κύριο Καμελίδη. Αλλά λέω, πέστε μου, υπάρχει τρόπος να δίνεις παροχές αδέκαρος? Πέστε μου. Το θέμα είναι βεβαίως ότι θα το δούμε στην πράξη, έχω την αίσθηση αυτό. Όπως θα δούμε και στην πράξη. Για την πράξη μιλώ. Νομίζω ότι είστε ένας άνθρωπος που πρέπει να σας προσκαλέσω κάποια στιγμή σε εκπομπή και όχι σε ένα δελτίο ειδήσεων. Σωστά, γιατί ο τηλεοπτικός μου χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος. Όταν έρχονται του ΣΥΡΙΖΑ και λένε θα προσλάβουμε τις καθαρίστριες, θα κάνουμε την Ολυμπιακή ξανά κρατική. Νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι το τι λέτε. Οπότε ευελπιστούμε εμείς ως Έλληνες και πολίτες και φορολογούμενοι να υπάρχει πράγματι ένα σχέδιο πίσω από όλα αυτά. Προς το παρόν ωστόσο. Αν είχε ακόμα ένα σχέδιο, δεν θα το έλεγε? Κύριε Λεβέντη, θα μου κάνετε τη χαρά και την τιμή να σας φιλοξενήσω κάποια στιγμή σε μια εκπομπή? Σας ευχαριστώ θερμά. Και άλλες φορές θελήσατε να με φιλοξενήσετε και σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά είναι αυτό που λέω, δεν έχει κακία μέσα. Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λειτουργήσα. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, τελείωσα ένα πολυτεχνείο. Και δεν δέχομαι να με εξαπατούν κανένας. Νομίζω ότι ήταν κατανοητό, απλά το είπατε σε κάθε τόνο. Λέμε το ίδιο πράγμα απλά τόση ώρα. Με τρίπιες τσέπες όσοι υπόσχονται θα καταστρέψουν τη χώρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Την κατέστρεφε με τα ψέματα που έλεγε ότι τελειώνουμε με τα μνημόνια και τέτοια πράγματα που ήταν βεβαίως ψέματα και δικαίως τιμωρήθηκε. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Λεβέντη πάντως για αυτή την επικοινωνία, την πρώτη επικοινωνία, διότι είπαμε ότι ο περιορισμένος χρόνος ενός δελτίου ειδήσεων τα έχει αυτά και ακολουθεί και πράγματι εκπομπή στις 10 η ώρα με τον Τάσο Παλαιστίδη, οπότε και θα είμαστε και πάλι εδώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο ανοιχτή επιστολή στους βουλευτές Εύρω από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης. Τι ζητά? Αθώθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι που κάθισαν στο εδόλιο για απευθείας αναθέσεις έργων σε δημοτικές επιχειρήσεις της Αλεξανδρούπολης.